Παρότι είναι λίγο παράτερη η διαδικασία που ακολουθούμε σήμερα, γιατί από το 2014 που συμμετέχω και εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρώτη φορά συμβαίνει να έχουμε σήμερα ένα Περιφερειακό Συμβούλιο απολογιστικό, μία, μπορούμε να την πούμε, αποφώνηση της προηγούμενης θητείας. Αύριο να υπάρχει ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου και την Πέμπτη να ξαναερχόμαστε για να κάνουμε όχι φυσικά διαζώσεις, που επιτρέπει και την πιο ζωντανή πολιτική αντιπαράθεση, μια σοβαρή συζήτηση την Πέμπτη για τον προϋπολογισμό που θα δεσμεύσει το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο. Αυτό έχει λογική? Δεν έχει καμία λογική. Εμείς γνωρίζετε ότι είχαμε μια ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση. Προσωπικά δεν είχαμε με κανέναν. Και θεωρούμε ότι η θητεία πρόσθεσε πάνω στις θητείες των προηγούμενων, σαν μια ιδιότυπη σκηταλοδρομία, πολλά βάρη στους κατοίκους της Αττικής, πολλά δεινά από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Η διοίκηση της περιφέρειας ακολούθησε κατά γράμμα και με συνέπεια την κυβερνητική πολιτική. Κατά γράμμα και με συνέπεια. Και σε αγαστή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία. Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με το Υπουργείο Υγείας, με το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά γράμμα. Οι απαιτήσεις των Υπουργών γίνονταν άμεσα πράξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το λέμε αυτό γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο που μεταφράζεται στην έκφραση «παρέλαβα καμένη γη». Και επειδή υπάρχει συνέχεια και στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και συνέχεια και στην περιφερειακή διοίκηση, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την ουσιαστική προσπάθεια να φέρνουμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη φωνή των κατοίκων της Αττικής, αυτών που πρακτικά δεν είχαν φωνή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι διεκδικήσεις τους, οι ανάγκες τους, τα βάσανά τους ήταν μονίμως απ' έξω και μάλιστα και η λειτουργία ίδια του Περιφερειακού Συμβουλίου συνέβαλε στο να μένουν απ' έξω όλες αυτές οι φωνές. Ακόμα και όταν αυτές οι φωνές ήταν κραυγές από τεράστιες καταστροφές που είχαν την ευθύνη τους και την αιτία τους σε αυτή τη διαχρονική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα. Θεωρούμε ότι έχει δικαίωμα καθένας και κάθε μία που συμμετέχει στα κοινά, στα δημόσια πράγματα, έχει το δικαίωμα να εκτιμά τη δική του πορεία, να έχει μια τελευταία έκφραση της γνώμης του, ιδιαίτερα πριν φεύγει από συλλογικά όργανα. Αυτό το σεβόμαστε απόλυτα και γι' αυτό εξάλλου και καθίσαμε εδώ πέρα και δεν αποχωρήσαμε.